Τον προβληματισμό του για το μέλλον του επαγγέλματός του εκφράζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγελαδοτρόφων Ομού Λάρισας, κ. Απόστολος Μωραΐτης, καθώς τα πρώτα στοιχεία για τη φετινή χρονιά του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος δείχνουν μία μείωση του όγκου της παραγωγής στο 4,5%, με αρκετούς από τους αγελοδοτρόφους γαλακτοπαραγωγούς να εγκαταλείπουν τον χώρο αφού πλήττονται οικονομικά. Με τα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ πιστοποιείται αυτό που φωνάζουμε εμείς οι αγελοδοτρόφοι τόσα χρόνια, ότι ο κλάδος συνέχεια με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μειώνεται η παραγωγή του αγελαδινού φρέσκου γάλακτος στη χώρα μας, ενώ έχουμε δυνατότητα να παράγουμε 850.000 περίπου τόνους. Με τα στοιχεία του οργανισμού γάλακτος φαίνεται και πιστοποιείται ότι είμαστε κάτω από τις 700.000. Φαίνεται ότι την τελευταία 7 ετία πάρα πολλοί αγελαδοτρόφοι φύγανε από το επάγγελμα και οι ελάχιστοι που έχουν εναπομείνει κάνουν μεγάλον αγώνα για να επιβιώσουν. Ο κύριος Μωραΐτης υποστηρίζει πως η κατάσταση όπως διαμορφώνεται είναι τραγική, ειδικά για τις μικρές και μεσαίων μεγέθους μονάδες, τονίζοντας πως όσο δεν λαμβάνονται μέτρα στήριξης της εγχώριας παραγωγής, τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Να γίνουν οι έλεγχοι στην αγορά. Δεν μπορεί η ασυδοσία αυτή συνέχεια με τα σούπερ μάρκετ και με τις γαλακτομηχανίες να γίνονται τα γνωστά τρίκ, να βγάζουμε ένα κωδικό φτηνότερα και συνέχεια να μειώνεται η τιμή στον παραγωγό. Πού να πάει, πιο κάτω δεν υπάρχει. Έχουμε φτάσει στον πάτο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τα σούπερ μάρκετ να πιέζουν τις βιομηχανίες με μακρινές επιταγές και οι βιομηχανίες μετά αναγκαστικά να πιέζουν τον παραγωγό. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Εμείς κάνουμε έκκληση στην κατανάλωση να συνεχίσει να ψάχνει το ελληνικό φρέσκο γάλα, να το αναζητά και να το στηρίζει.